Με ένα σύντομο μήνυμα από τη Θεσσαλία, ο Στέφανος Κασελάκης επιχείρησε να κατεβάσει τους τόνους εν ώψη της αυριανής σύγκρουσης. Δεν υπάρχει ένταση. Το κόμμα είναι ο λαός του. Θέσεις μάχης λαμβάνουν τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο με το ενδεχόμενο της πρότασης Μομφής κατά του Στέφανου Κασελάκη να παραμένει ισχυρό, την ώρα που η ηγετική ομάδα θέτει το δίλημα της επόμενης μέρας μετά από μια ενδεχόμενη Μομφή. Όποιος θέλει αλλαγή ηγεσίας πρέπει να κάνει πρόταση Μομφής. Δεν έχω καμία ένδειξη και μάλιστα δεν έχω ακούσει καμία σαφή τοποθέτηση ότι θα το κάνουν. Αν γίνει μια πρόταση Μομφής και δεν περάσει, όσοι υποστήριξαν αυτή την πρόταση Μομφής θα πρέπει να αναλογιστούν και να συλλογιστούν πώς από εδώ και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ταυτόχρονα όλο και πιο ηχηρό και επιτακτικό γίνεται το αίτημα για εσωκομματικές εκλογές και μάλιστα με άμεση πρωτοβουλία του Προέδρου. Να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση από τον ίδιο τον πρόεδρο και να οδηγήσει την κατάσταση σε μια εκλογή από τη βάση. Η έκκλησή μου είναι να το κάνει μέχρι αύριο το πρωί που ξεκινάει η Κεντρική Επιτροπή. Η κλεψίδρα έχει αδειάσει. Άρα πρέπει να πάμε σε μια λύση διεξόδου. Ο πρόεδρος πρέπει να κινήσει διαδικασίες. Ναι, νομίζω το καλύτερο είναι αυτό. Εγώ παλεύω για να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και να φύγει ο κύριος Κασελάκης. Ο Παύλος Πολάκης επέμεινε στη θέση του για αλλαγή ηγεσίας με μια καυστική μαντινάδα. Ο κόσμος θέλει πόλεμο. Τη δεξιά να ρίξει δεν θέλει ούτε τσακωμό ούτε μασκαριλίκι. Γι' αυτό και θέλουμε αλλαγή και μια στροφή μεγάλη. Για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ρόλο να παίξει πάλι. Το διχασμό επιτείνουν και οι συνεχείς εχμές του Στέφανου Κασελάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του έναντι του ίδιου. Ακόμη και μέσα στον Απρίλιο, μετά την εκδήλωση για τις ευρωεκλογές, του έστελνα μηνύματα για να συντονίσουμε κοινές πρωτοβουλίες, όπως για τις γυναικοκτονίες. Αλλά εκείνος τηρούσε συγγυή ηχθείως. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έκανε στην άκρη το 2023. Είναι σαφές ότι δεν υπονομεύει και ούτε θα μπορούσε να υπονομεύσει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ούτε τα στελέχη, ούτε και την ηγεσία. Τελεία, παράγραφος. Η ενότητα του κόμματος θα κριθεί το Σαββατοκύριακο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και όλοι είμαστε συντονισμένοι, Αντώνη Ατζολέδο, στην Κουμουνδούρου από αύριο. Πάμε να δούμε με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα, τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα. Τι πρέπει να περιμένουμε, υποκανονικές συνθήκες. Ναι, γιατί σε αυτές τις συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΑ πάντα έχουμε εκπλήξεις και τις περιμένουμε. Οπότε πάμε να δούμε το βασικό σενάριο με βάση τα δεδομένα. Ναι. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν, είτε με μαντινάδα είτε χωρίς, αναμένουμε αύριο να κάνει μια παρέμβαση πολιτική, με κείμενο προφανώς, που θα αιτιολογεί γιατί ζητάει εκλογές. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πριν πάμε, ανοίγει η Κεντρική Επιτροπή με εισήγηση του κυρίου Κασελάκη. Δεν περιμένουμε καμιά έκπληξη εκεί. Όχι, σύμφωνα κάποια με αυτά. Ελλάδα, να του πει, ξέρω εγώ, πάμε σε εκλογές, να του προλάβει κάτι. Δεν έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη. Δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Ναι. Ούτε έχει δείξει επίσης ότι ενδεχομένως να θέλει να προλάβει την πρόταση Μομφής με κάποια ψήφο εμπιστοσύνης. Το λέω εγώ τώρα αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Ωραία. Πάμε στο Μπολάκη λοιπόν. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τη μαντινάδα, θα τη ρίξει την παλωθιά. Θα τη ρίξει την παλωθιά. Ακριβώς. Με ένα κείμενο. Αντίστοιχα, κείμενο αναμένουμε για τους 87 που συνεδριάζουν τώρα, όπως είπες. Υπήρξαν κάποιες δεύτερες σκέψεις, μα μην πάμε μαζί με τον Παύλο Πολάκη. Παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία πάει προς τα εκεί. Άρα, δύο κείμενα τα οποία θα είναι επικριτικά και θα αιτιολογούν γιατί πρέπει να πάμε σε εκλογές. Mm-hmm. Διαφορετικά όμως, και αυτό θα τονιστεί, αυτά τα δύο κείμενα λογικά θα πρέπει να καταλήξουν σε μία πρόταση Μομφής, γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Μετά πρέπει να γίνει ψηφοφορία. Ακριβώς. Αν γίνεται αποδεκτή ή όχι η πρόταση Μομφής. Ακριβώς. Αφού έχει αλλάξει η διαδικασία, αφού όλοι θα τοποθετηθούν επί της προτάσεως Μομφής. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό σε αυτό που είπες, ότι ήδη έχει ξεκινήσει ένα debate για το αν αυτή η ψηφοφορία θα είναι φανερή ή μυστική. Wow. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, όσοι θέλουν την πρόταση Μομφής θέλουν κάλπη, προκειμένου να απελευθερωθούν πιο εύκολα δυνάμεις. Αυτό δεν θέλει προφανώς. Δεν το θέλει ο κ. Κασελάκης. Φαίνεται ότι η άλλη πλευρά θα υποστηρίξει το αντίθετο. Για να φτάσουμε, αν πάνε έτσι τα πράγματα, την Κυριακή κάποια στιγμή, στην τελική ψηφοφορία. Αντώνη, με βάση την εμπειρία σου και το ρεπορτάζ που έχεις τις τελευταίες ώρες, τους βγαίνει στην αντιπολίτευση ή δεν τους βγαίνει? Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολες ισορροπίες, γιατί θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι αναποφάσιστοι.
Είναι 15, είναι 20, είναι 25, είναι αυτοί που έχουν κουραστεί και λένε «Μα πάλι θα πάμε σε εκλογές» και νομίζω... Αλλά και άλλοι έχουν κουραστεί από την εσωστρέφεια και όλο αυτό το σύριαλ που παρακολουθούμε καθημερινά. Ακριβώς. Αλλά κάπου εκεί παίζονται οι ισορροπίες, φαίνεται. Και νομίζω ότι σε αυτούς θα επιχειρήσει να απευθυνθεί ο κύριος Κασελάκης αύριο στην εισήγησή της. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Αύριο με σπουδαία.